Επιστρέψαμε και κάθε Πέμπτη ποιον έχουμε. Έχουμε και την Εύη μας. Άρα πάμε απευθείας να καλωσορίσουμε, να καλημερίσουμε το κορίτσι μας, την Εύη Ράπτη. Καλώς το κορίτσι μας. Καλημέρα, μορφημέρα. Μα τι ωραίο αυτό το χρώμα που φορά σήμερα, βρε Βάκη μου. Τι έβαλα ωραίο. Έβαλα ένα ωραίο κόκκινο, έτσι, φανταστερό. Γιατί έχει μπει η άνοιξη, έχει αλλάξει τη διάθεσή μας. Έχουμε και μεγάλη πού μέρα. Τη βρήκες, την... Πού μπήκε η άνοιξη, καλέ. Πού τη βρήκες. Α, εδώ, εδώ. Α, εδώ αλήθεια. Έχει μπει η άνοιξη, ναι, ναι. Α. Έχουμε ηλιοφάνεια. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που έχουμε μια φυσιολογική θερμοκρασία για την εποχή. Γιατί μέχρι τώρα, ελπίδα μου, είχαμε κρύο. Α, καλά, και όταν και λέμε κρύο, κρύο. Και εμείς, χθες, εδώ στη Λευκοσία, 8 βαθμοί, 8. Δηλαδή, εντάξει, την ημέρα, έτσι, την ημέρα, για το βράδυ έπεσε η θερμοκρασία. Και εμείς ζούμε πρωτόγνωρα γεγονότα και καταστάσεις, γενικότερα και ειδικότερα. Κοίταξε να σου πω, ο καιρός είναι του τρελού, πραγματικά. Δηλαδή, έχουν σημειωθεί θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα, άλλα κι άλλα. Προς τα βόρεια έχουμε 3 και 4 βαθμούς, προς τα νότια έχουμε 17 και 18 βαθμούς. Σήμερα είναι σε ένα φυσιολογικό επίπεδο διαλέξτε. Η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Λοιπόν, εμείς όπως και να έχει, άνοιξη νιώθουμε, άνοιξη στην καρδιά μας. Αυτό έχει σημασία, Εύη μου. Και θέλω και να σου πω, γιατί σας παρακολουθώ και όταν δεν σας παρακολουθώ, σας βλέπω μέσα από τη σελίδα σας στο Facebook, ότι η στυλιστική σου ομάδα κάνει και φοβερή δουλειά. Έτσι, τις τελευταίες μέρες φοράς πάρα πολύ όμορφα ρούχα, έντονα χρώματα που σου ταιριάζουν πολύ. Και δεν σου συζητώ για τα παπούτσια σου. Έτσι δεν το συζητώ με τα παπούτσια σου. Εύη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να ευχαριστήσω και εγώ την άντρη για τον κλιματολόγο μου. Η αλήθεια να λέγεται. Λοιπόν, για πες. Όπως είπαμε, μπαίνει η άνοιξη, αλλά την ίδια ώρα αυτό που δεν μπαίνει είναι χρήματα στις τσέπες μας. Δυστυχώς, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει σημάνει συναγερμό στις ελλείψεις που αφορούν σε βασικά αγαθά που πρέπει να προμηθευτούν όλα τα νοικοκυριά. Γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση πήρε την απόφαση να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα στην οποία όλες οι αλυσίδες που συνδέονται με τη διανομή των τροφίμων θα πρέπει να δηλώσουν τα αποθέματά τους που έχουν σε βασικά αγαθά. Μεταξύ αυτών είναι οι πρώτες ύλες για τα λιπάσματα, είναι οι ζωγραφές, τα ομά δηλητηριακά και τα άλευρα και φυσικά τα φυτικά έλαια, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και για την εστίαση. Το μέτρο ανακοινώθηκε εχθές και με την δημιουργία της πλατφόρμας αυτή όλοι οι επιχειρηματίες στην αλυσίδα αυτή του εφοδιασμού τροφίμων καλούνται να καταγράψουν τα αποθέματά τους, να τα δηλώσουν ακριβώς τα στοιχεία και τι περιλαμβάνουν τα αποθέματά τους στην πλατφόρμα αυτή της κυβέρνησης. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο ακούγεται λίγο ανησυχητικό, η αλήθεια είναι, ελπίδα, αλλά έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα μας και στην αρχή της έναρξης της πανδημίας με τον COVID. Δηλαδή είναι ένα μέτρο για να γνωρίζει η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία το απόθεμα τροφίμων και βασικών πραγμάτων που χρειαζόμαστε, αν είναι επαρκές ή όχι. Δηλαδή, για να αρχίσει ήδη να γίνεται αυτό όλο και μια ειδική πλατφόρμα για αυτό το λόγο, σημαίνει ότι όντως οδεύουμε σε δύσκολες καταστάσεις και ελλείψεις σημαντικών αγαθών. Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω, ότι με μια βόλτα στα μάρκετ που πηγαίνουμε όλοι, διαπιστώνουμε ότι στα ράφια που είναι τα άλευρα ή στα ράφια που είναι τα ελαιόλαδα υπάρχει έλλειψη. Υπάρχουν συγκεκριμένα μάρκετ που είναι για επιχειρηματίες, τα οποία μπορώ να σου πω ότι δίνουν με το σταγονόμετρο τις προμήθειες στα μαγαζιά, και αυτό γιατί δεν πρέπει να υπάρξει πανικός και να πάμε όλοι να αγοράσουμε, να φορτώσουμε. Ναι, ξέρεις τι γίνεται όμως, υπάρχει και τεράστια σχροκέρδεια σε όλο αυτό. Φυσικά. Και ήδη άρχισε και ήδη μου έλεγε η μαμά μιας φίλης που έκανε το εξής. Έπαιρνε ελαιόλαδο, συγκεκριμένη ποσότητα, εδώ και ένα μήνα περίπου, κάθε εβδομάδα. Και κάθε εβδομάδα είχε και αύξηση πάνω στο ελαιόλαδο. Κάθε εβδομάδα όμως. Και σημαντική είναι αύξηση. Τα έχω κάπου γραμμένα, δεν τα ξαναπώ. Μια πραγματικότητα. Και συγκεκριμένα το ηλιέλαιο σκέψου, το οποίο το παίρνουν όλα τα καταστήματα εστίασης, τα φασουντάδικα, τα σουβλατζίδικα ή τα βέρνες,
με θαλασσινά ή οτιδήποτε τα τσιπουράδικα, υπάρχει αύξηση η οποία φτάνει και το 50%. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο ακριβώς, πρόβλημα. Ακριβώς αυτό. Ηλιέλαιο, μάλλον. Συγγνώμη, αν είπα. Ηλιέλαιο, ναι. Ναι, αν είπα ελαιόλαδο λάθος, ηλιέλαιο. Ναι, 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 ναι. Οπότε η πράξη αυτή της κυβέρνησης είναι σε σωστή κατεύθυνση για το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν τα αποθέματα τα οποία θα πρέπει να είναι αρκετά μέχρι το τέλος όλης αυτής της κατάστασης. Και δυστυχώς δεν φαίνεται ότι κάτι θα τελειώσει άμεσα, γιατί όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουμε με τον πόλεμο δηλώνει μόνο το γεγονός ότι μόνο ανατιμήσεις θα έχουμε μπροστά μας και δυσκολίες. Αλλά με μέτρο ελπίδα. Δεν χρειάζεται και εμείς να πηγαίνουμε στα μάρκετ και να φορτώνουμε ζάχαρη, να φορτώνουμε λάδι, να φορτώνουμε. Ακριβώς, γιατί το έχω ακούσει και αυτό, ότι πάνε τώρα οικογένειες και παίρνουν, ξέρω εγώ, 10 πακέτα ζάχαρη, 20 πακέτα μακαρόνια. Μην το κάνετε αυτό, γιατί κάποιος συνάνθρωπός σας θα μείνει χωρίς. Έτσι, να τα μοιραστούμε όλοι, σιγά-σιγά. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι το σωστό μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Έτσι, ακριβώς. Και... Λοιπόν, ναι. 25 Μαρτίου αύριο, μεγάλη εθνική επέτειος, μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία μας. Μία ημέρα που κάναμε 2 χρόνια για να δούμε παρελάσεις. Αύριο λοιπόν θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι παρελάσεις. Α, κανονικά. Τη χώρα, ναι, στρατιωτική παρέλαση. Στρατιωτική και μαθητική παρέλαση. Α, και μέχρι στιγμή, ναι. Μέχρι στιγμή, τώρα ναι. Τι να σου πω. Ναι. Λοιπόν, άρα στην Αθήνα θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στρατιωτική, δεν θυμάμαι πώς είναι. Στην Αθήνα, η κανονική παρέλαση και στη Θεσσαλονίκη επίσης, μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Ναι, ναι, ακριβώς. Α, και στις δύο μεγάλες πόλεις θα γίνουν παρέλαση. Ναι. Μάλιστα. Και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, με τη μαθητιώστα νεολαία που ακούμε χρόνια να περιγράφουν οι speakers των παρελάσεων, να προετοιμάζεται για να παρελάσει. Είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα λόγω κορονοϊού τα τελευταία χρόνια δεν πραγματοποιούνταν. Οπότε αύριο είναι μια ούτε πολύ στην μεγάλη... Κύπρο, Εύη μου. Ούτε στην Κύπρο. Άκριβο. Γιατί και εμείς κάνουμε παρελάσεις εδώ. Βέβαια, ναι, το γνωρίζεις. Ούτε στην λοιπόν, Κύπρο. Λοιπόν, να σου πω σε αυτό το σημείο ότι σίγουρα έχεις περάσει από το κέντρο της Αθήνας, έχεις περάσει από το Σύνταγμα, έχεις περάσει από το κτίριο του Ελληνικού Κοινοβουλίου και φυσικά έχεις προσέξει τα ανθοπολία αυτά που... Έχουμε ζήσει εκεί, πάνω-κάτω. Ακριβώς λοιπόν, αύριο 25 Μαρτίου, ναι. Τα ανθοπολία αυτά που έχει μάθει ο κόσμος να βρίσκει υπόσκαφα ακριβώς δίπλα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα ανοίξουν. Θα ανοίξουν και θα μοιράσουν λουλούδια στους περαστικούς. Με αφορμή τη μεγάλη αυτή εορτή. Πρόκειται για ανθοπολία τα οποία δημιουργήθηκαν. Δωρεάν θα μοιράσουν λουλούδια. Ναι, ναι, δωρεάν. Αλήθεια, ποιος το στηρίζει αυτό. Ποιος το στηρίζει αυτό, η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ακριβώς μαζί με τον ΟΠΑΔ προσπαθούν να γίνει μια ανασύσταση εκεί του χώρου, να δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος, ο οποίος θα πραγματοποιεί εξαίσθηση και διάφορα άλλα γεγονότα, γιατί αυτό ήθελα να σου πω ότι από το 1932, όποτε φτιάχτηκε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, από τότε ξεκίνησαν και τη δημιουργία τους τα 11 αυτά μικρά ανθοπολία. Βέβαια, μα είναι υπέροχα. Μα είναι υπέροχα, ναι. Βρέβη. Καλά, είναι σήμα κατά τεθέν εννοείται του κέντρου της Αθήνας, αλλά είναι υπέροχα, εκεί είναι πάντα... Πώς θα το πω, πολύχρωμα, λουλουδιασμένα. Είναι πολύ μπράβο. Είναι πολύχρωμα, είναι στο κέντρο της Αθήνας και αρκεί με το που περάσει από εκεί να ρίξει μια ματιά και να δεις όλα αυτά τα λουλούδια και να σου φτιάξουν τη διάθεση. Οπότε λοιπόν, τα καταστήματα αύριο θα είναι ανοιχτά, θα μοιράσουν λουλούδια στους περαστικούς. Τι ωραία πρωτοβουλία. Τι ωραία πρωτοβουλία, περνάς από εκεί και να σου δίνουν λουλούδια. Τι ωραία. Άντε να κάνει και καλό καιρό αύριο, εύχομαι. Να σας κάνει και καλό καιρό, Εύη μου. Έτσι λέει ότι θα κάνει καλό καιρό. Τα μετεωρολογικά δελτία δίνουν καλό καιρό για αύριο για να απολαύσουμε τις παρελάσεις και τον παραδοσιακό μπακαλιάρο σκορδαλιά. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλάζω θέμα και θέλω να σε ρωτήσω. Τον Κωνσταντίνο Αργυρό τον ξέρει, έτσι τον τραγουδιστή. Εννοείται, τον ξέρω. Το ξέρω. Το... Μου αρέσει τι.
Εμφανισιακά λέω σου αρέσει. Είναι πολύ ωραίο. Παιδί, μου, δεν νομίζω. Είναι αντικειμενικά ωραίο άντρα ο Κωνσταντίνο Αργύρο. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο που να πει ότι δεν είναι είτε άντρα είτε γυναίκα. Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι. Λοιπόν, εάν σου στείλει μήνυμα, μην απαντήσει όμω. Μα κάτι διάβαζα στο διαδίκτυο. Τι έγινε, πού τον μπλέξανε τον άνθρωπο, Εύη μου. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, όλα τα μεγάλα μέσα της Αυστραλίας αλλά και της Μεγάλης Βρετανίας ασχολούνται από εχθές με το γεγονός ότι εμφανίζεται ένας άνδρας με το όνομα Στέλιος, χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες του πολύ γνωστού τραγουδιστή του Κωνσταντίνου Αργυρού στην γνωστή αυτή πλατφόρμα, την Tinder, αν την γνωρίζετε. Ναι. Συνομιλεί με διάφορες γυναίκες. Παρουσιάζεται σαν ένας πολύ όμορφος άντρας, έτσι, γιατί έχει και υλικό στη διάθεσή του, αφού ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ιδιαίτερα δραστήριος στα social media, αναρτά φωτογραφίες, κάνει stories. Και εμφανίζονταν λοιπόν σαν αυτός ο πολύ όμορφος άντρας, μεγάλο επιχειρηματίας και εξαπατούσε γυναίκες. Εν προκειμένου, η ιστορία ξεκίνησε από τη συγκεκριμένη κοπέλα που βλέπουμε εδώ και στο δημοσίευμα της πολύ μεγάλης Αυστραλιανής εφημερίδας, η οποία κοπέλα μιλούσε μαζί του για πάρα πολύ καιρό. Είχαν συνάψει, ας πούμε, έτσι, μια πιο προσωπική σχέση. Μιλάγανε μόνο μέσω του διαδικτύου, μέσω αυτής της πλατφόρμας. Δεν βρεθήκανε. Όχι, δεν βρεθήκανε ποτέ. Ωστόσο, όταν εκείνη του ζήτησε να βρεθούν από κοντά, εκείνος της είπε ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να μου στείλεις γυμνές φωτογραφίες σου για να σε δω. Η κοπέλα πίστεψε. Τι πίστεψε, έστειλε. Πίστεψε ότι μιλούσε με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πράγματι αυτός. Μιλούσε ναι, εν τω μεταξύ. Εν τω μεταξύ, Εύη μου, για να καταλάβω. Έβλεπε τις φωτογραφίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Άρα νόμιζε ότι ήταν ένας άντρας, όμορφος άντρας. Ναι, δεν ήξερε ότι είναι ο γνωστός Κωνσταντίνος Αργυρός στην Ελλάδα, έτσι. Όχι, βέβαια, γιατί στην Αυστραλία που ζει, να ξέρει. Ακριβώς. Άρα έβλεπε αυτές τις φωτογραφίες. Λοιπόν, και μόλις ζητάει τις φωτογραφίες και η κοπέλα είπε ότι εμένα αυτό δεν μου αρέσει, αλλά αυτό όμως είναι αυτό που θέλεις για να συναντηθούμε, έστειλε κάποιες φωτογραφίες, τότε ο διαμαγείας ξαφνικά το προφίλ του συγκεκριμένου έκλεισε. Η κοπέλα όπως είναι φυσικό έπαθε ένα πανικό και εκεί ξεκίνησε με τις φίλες της να ψάχνουν να βρουν τι συμβαίνει. Και τι λέει μια φίλη της, μήπως να κάνουμε αναζήτηση τις φωτογραφίες του στο διαδίκτυο να δούμε ποιος είναι, μήπως μπορούμε να το βρούμε. Ναι, γιατί τώρα μας βοηθάει αυτό. Ακριβώς, βρέθηκαν λοιπόν σε πάρα πολλές σελίδες στο Facebook, ναι, οι οποίες αναφέρονταν στον Έλληνα τραγουδιστή, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, και εκεί συνειδητοποίησαν ξεκάθαρα απάτη από αυτόν τον Στέλιο. Η κοπέλα μέχρι σήμερα δεν ξέρει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Έχει κινηθεί η νομική διαδικασία έτσι στην Αυστραλία για να βρουν ποιος είναι αυτός, γιατί πλέον έχει στα χέρια του υλικό που γίνει φωτογραφίες συγκεκριμένης κοπέλας. Και θα σου πω ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν ήξερε κάτι, εννοείται. Βεβαίως, πού να ξέρει ο άνθρωπος. Να σου πω κάτι, Εύη μου. Και εμένα ξέρεις πόσες φορές μου στείλανε να με ενημερώσουν ότι έχουν κάνει προφίλ με τις φωτογραφίες μου στο Instagram και βάζουν άλλον όνομα, αλλά οι φωτογραφίες είναι δικές μου, ψεύτικα. Έτσι. Και κάνω καταγγελία εγώ στο Instagram για να κατέβουν. Αλλά αυτό που θέλω να εστιάσω είναι όμως τις γυναίκες. Ότι ναι, εντάξει, μπορώ να καταλάβω ότι είναι ένας τρόπος γνωριμίας αυτό με το διαδίκτυο τώρα. Το Tinder ή διάφορες πλατφόρμες, τέλος πάντων. Ζούμε σε μια νέα εποχή που όντως επικρατεί το διαδίκτυο. Αλλά εντάξει, μία, δύο, τρεις μέρες να μιλήσεις, πρέπει να βρεθείς με τον άλλο. Και με προσοχή βεβαίως. Και είναι δυνατόν να στέλνουμε τώρα φωτογραφίες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να προστατευτούν τα νέα κορίτσια. Ναι. Και με αφορμή αυτό που λες, να πούμε ότι και στη γνωστή πλατφόρμα με τις ταινίες υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται «Ο απατεώνας του Tinder». Έχει να κάνει με δράση ενός συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος τελικά πιάστηκε, είχε δράση και στην Ελλάδα, και έχει σημασία να το δούμε όλοι αυτό το συγκεκριμένο το ντοκιμαντέρ για να καταλάβουμε το εξής. Ότι ναι, μπορεί ο τρόπος του φλερτ και της γνωριμίας να έχει αλλάξει πλέον και να γίνεται μέσω διαδικτύου, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτική με τα προσωπικά στοιχεία έτσι, που μοιραζόμαστε. Γιατί δεν είναι μόνο και η φωτογραφία, είναι και το πού μένουμε, είναι και το τι αυτοκίνητο έχουμε, είναι και ποια είναι η δουλειά μας και πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε ποτέ τελικά ποιος βρίσκεται πίσω από την άλλη άκρη του πληκτρολογίου και της οθόνης. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
Και μιλάμε και για νέα κορίτσια κάτω των 18, έτσι. Που μπορεί να δηλώνει κάποιος συνομήλικος και να είναι πολύ μεγαλύτερος. Προσοχή, προσοχή με αυτά, προσοχή. Προσοχή μεγάλη. Θέλει. Και εδώ να πούμε και με αφορμή αυτή την ευκαιρία που μου δίνεις, ένα μεγάλο μπράβο στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος γενικά στην Ελλάδα, που έχει καταφέρει και έχει βρει άκρη σε πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με ανήλικα θύματα και έχουν πέσει θύμα ανθρώπων οι οποίοι ήταν πολύ μεγαλύτεροι και απλά προσπαθούσαν από τα κορίτσια αυτά ή από τα αγόρια να αποσπάσουν τις νέες φωτογραφίες. Συγχαρητήρια, μπράβο. Το έχω δει και εγώ αυτό, ότι σημαντικό είναι το έργο. Και να πούμε συγχαρητήρια και εμείς. Λοιπόν, Εύη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε ένα πολύχρωμο λουλουδένιο, έτσι... Λουλουδένιο. Τριήμερο. Να περάσεις όμορφα ό,τι και αν κάνεις. Και θα τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα, βεβαίως. Και εσύ, κορίτσι μου, πολλά περαστικά, να ξεκουραστείς, να ξαπλώσεις, καλά, μωρέ, εντάξει, δεν είναι τίποτα, θα μας περάσει αυτό. Θα μας περάσει, υπάρχουν τόσο σοβαρά πράγματα στον κόσμο. Αυτό δεν είναι τίποτα τώρα. Και η υγεία μας όμως είναι σημαντική, προσέχουμε για να έχουμε. Η υγεία μας είναι πολύ σημαντική, εννοείται. Σε ευχαριστούμε, την αγάπη μας. Όμορφη μέρα, καλημέρα, γεια σας. γεια σου, κορίτσι μου, γεια σου. Το Ευάκι μου, το Ευάκι μου, το αγαπημένο. Λοιπόν.